Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Είπα να κάνω ένα βιντεάκι για να σας διαβάσω κάποια πράγματα που μελετάω, ειδικά αυτή την εποχή που έτυχε δηλαδή, για να δείτε μόνο και μόνο ότι κάποια πράγματα στους λαούς δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν γιατί ο χαρακτήρας είναι τέτοιος. Λοιπόν, θα σας διαβάσω από αυτό εδώ. Για να μην νομίζετε ότι λέω μπαρούφες. Λοιπόν, και θα διαβάσω αποσπασματικά κάποια κομμάτια, γιατί δεν γίνεται να διαβάσω ολόκληρο αυτό το πράγμα, έτσι. Στο κεφάλαιο ΚΒ, λοιπόν, αυτού του βιβλίου που μόλις είδατε, είναι τα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Λοιπόν, η πολιτική της Ρωσίας επί της ελληνικής επαναστάσεως εφαίνεται αντιφατική. Ο Αλέξανδρος ως μέλος Ιεράς Συμμαχίας κατέκρινε παρησία τον ελληνικόν αγώνα, διότι καθού συνέδεσε πολιτικούς δεσμούς, όφιλε να κατατρέχει παν κίνημα λαού τίνων εις ανατροπήν των καθεστώτων. Αλλά ο αγών ούτως, αν και απεδοκιμάζεται, ωφέλει τα μέγιστα την πολιτική της Ρωσίας ανέκαθεν προθεμένην, παρά την πολιτική των άλλων αυλών, την διαπαντός τρόπου εξασθένωσιν του τουρκικού κράτους. Είχε δε ο αυτοκράτορ και συνθήκας μετά της πύλης, ως αυτή παρεύει, και εκείνος εδύνατο δικαίως, ως παραβάτηδα να την τιμωρήσει. Δεν εμποδίζεται δε ουδ από τον κατά τα 1814 και 1815 μεταξύ των ευρωπαϊκών αυλών συνομολογηθέντων, διότι η Τουρκία ούτε εμπεριελαμβάνεται, ούτε καν εμνημονεύεται, αλλά η τιάφτη τιμωρία αντέβαινε προς την εν λαϊβάχη κηρυχθήσαν πολιτικήν αρχήν και εντεύθεν προήρχεται η κατεπιφάνεια αντίφαση της ρωσικής πολιτικής. Η παρατήρηση σε αυτή είναι προσοχής αξία, διότι αυτή και μόνη εξηγεί την ροπή του Αλεξάνδρου, του αυτοκράτορος δηλαδή της Ρωσίας, σήμερον εις την ειρήνη και αύριον εις τον πόλεμον, ον υπερεθύμει όλος ο λαός του. Μεταξύ όλων των Ρώσων, έλεγε ο Αλέξανδρος, είμαι ο μόνος ομοία σπαζόμενος στον ελληνικόν αγώνα. Δεν ήθελε τον θρίαμβον αυτού, διότι τον εθεώρη θρίαμβον επαναστατικών κινημάτων. Άτινα κατεδίωκε, αλλά δεν ήθελε και την καταστροφή του, διότι την εθεώρη καταστροφή λαού με θου ουράνιοι δεσμοί των συνέδεαν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η αποστροφή της Ρωσίας προς την Επανάσταση, δικός μου είναι ο τίτλος αυτός, είναι κομμάτι αυτουνού που σας διαβάζω. Όταν εξεράγει εν τες ηγεμονίες η Επανάσταση, ο Αλέξανδρος συνέτεινε μεγάλος εις το να επανέλθω συνάφτε εις την υποταγήν της πύλης, διότι και τον υψηλάν την επέδευσε και τας προκηρύξεις του ως ψευδής εστιλίτευσε και την πύλην ελευθέραν αφήκε να στείλει εις αυτάς στρατεύματα. Αλλά αφού ο πόλεμος έπαυσεν ολοτελώς, η Ρωσία απήτη την πολιτική αποκατάσταση αυτών ως και πρώτερον και την ανάκληση των τουρκικών στρατευμάτων, ον η εισβολή, καθώς άλλοτε διηγήθημεν. Επέφερε μύρια δεινά, αλλά ουδεμία ανακρόαση έδιδε ο Σουλτάνος. Εκτός των μεγάλων τούτων αιτιών, η πύλη έδωκε και άλλας αίτιας διενέξεων. Άλλας αιτίας. Λοιπόν, η ίδια πολιτική της Τουρκίας από τότε μέχρι σήμερα. Κατά διαταγήν της, απηγορείδετο ως προήρητε οποιασδήποτε σημαίας πλοίων να δέχεται τους πυρωμένους, άνευ αδίαστης να διαφύγωσιν τας μιεφόνους και ατιμωτικάς χείρας της και επευλήθη ποινή η δίμευσης παντός πλοίου αν ο κυβερνήτης του αποδεικνύεται το παρήκοο της διαταγής της. Απήτησεν η πύλη και το δικαίωμα της νιοψίας εις σύλληψη των κρυπτωμένων υπηκόων της. Έγκλημα θανάτου θεωρούσα την απλή φυγή των και εγκληματίας και αυτάς τας γυναίκας. Είπαμεν ότι η εν Κωνσταντινούπολη πρέσβης όλων των δυνάμεων όχι μόνο συγκατατέθησαν, αλλά και διόν εξέδωκαν εγκυκλίων προς τους καθόλην την Οθωμανική Αυτοκρατορία προξένους, με συγχωρείτε, συνέτρεξαν εις τας ορέξεις της πύλης, και ότι μόνος ο πρέσβης της Ρωσίας, Στρογονόφης, Στρογκονόφ δηλαδή, δεν ίσχυνε δια της συγκαταθέσεώς του την αυλήν του, αλλά η πύλη ίσου δεν ελογίστη την αντίρρηση και τας διαμαρτυρήσεις αυτού και επάτησεν όλας ανεξαιρέτως και ανεξετεστάτως
ανεξετάστως τα σημαίας. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αντιδράσεις των συμμάχων, έτσι. Και αυτή ήταν η στάση της Τουρκίας. Πάμε στη διπλωματία την τουρκική. Λοιπόν, ο Δανέζης ή το τραπεζίτης της εν Κωνσταντινούπολη ρωσικής πρεσβείας. Και ως τιούτος ελογίζεται υπό ρωσική προστασία, αλλά ή το γέννημα της Κρήτης. Και ως τιούτος ή το Ραγιάς. Η εν υπηρεσία πρεσβείας Ραγιάδες ή σαν άλλοτε υπό την προστασία της αυτής πρεσβείας, αλλά τα προνόμια ταύτα είχαν προτινώς καιρού καταργηθεί, ώστε ο πρέσβης της Ρωσίας δεν είναι δύνατο να προστατεύσει δικαιωματικώς τον τραπεζίτη του και ο συνετός Δανέζης φοβηθής εκρύβει. Αλλά η πύλη συνέλαβε και πολιτικάς υποψίας κατά αυτού. Τον εθεώρη ως συνωμότην και ως διαβιβάζοντα χρήματα εις τους αποστάτας. Και επειδή εγνώριζε τας προς την ρωσική πρεσβεία, ειν πάντοτε υπόπτευε, τραπεζικά στους σχέσεις, εφαντάζεται ότι δι' αυτού υπεστήριζε η Ρωσία τον ελληνικό αγώνα χρηματικός. Δια τας πολιτικάς και σφαλεράς ταύτας υποψίας, μάλλον ή δια την εξαργύρωση της συναλλαγματικής, εζήτη η πύλη να πιάσει τον Δανέζιν, όν ο πρέσβης της Ρωσίας, πεπιθώς επί την ισχύν του, έπεισε να φανερωθεί αφόβος, υποσχόμενος αυτό την θερμήν υπεράσπισή του. Λοιπόν, πώς φέρονται τώρα οι Τούρκοι στους εχμαλώτους τους. Έχει σχέση με τα σημερινά όλα αυτά, γι' αυτό σας τα διαβάζω. Την 20η Απριλίου ο Δανέζης υπήγαινε αυτόκλητος εις την πύλην, συνοδευόμενος υπό το διερμηνέως της πρεσβείας, αλλά παρά ταύτα, παρά πάσαν προσδοκίαν του πρέσβεως, εκρατήθηκε φυλακίστη. Απήτησεν την επιούσαν ο πρέσβης την απόλυσή του ως υπηκό ουρόσου και ως τραπεζίτου του, αλλά ο Ρεΐς εφέντης απέρριψε την απέτηση από τόμος, υπόν ότι ο Δανέζης ή το Ραγιάς. Εστάλει τότε προς τον Ρεΐς Εφέντιν ο σύμβουλος της πρεσβείας Δασκόφης, Δασκόφ δηλαδή, Δάσκοφ, κάπως έτσι, συνοδευόμενος υπό δύο διερμηνέων. Ο Ρεΐς Εφέντης τον άφηκεν εις τα αντίθυρα πολλήν ώραν και αφού τον εδέχθη, το είπεν ότι ο Δανέζης ή το Ραγιάς και δεν απελίετο. Ο Δασκόφης είχε παραγγελία να μην επιστρέψει στην πρεσβεία άνευ του Δανέζη. Δια τούτο έμεινε παρά το Ρεΐς Εφέντη και απέστειλε ένα το συναυτό ειδοποιών των πρέσβην περί της αποτυχίας της αποστολής του. Οργιστής ο πρέσβης υπήγε προς τον Ρεΐς Εφέντην αυθημερών και μη δυνηθείς να κατορθώσει το ποθούμενον επεσκέφτη τον αρχιβεζίριν, αλλά και παρά αυτό απέτυχε και ήκουσεν ότι η πύλη εθεώρη τον Δανέζην όχι μόνο Ραγιάν αλλά και ένοχον εσχάτης προδοσίας και ότι είχε και αποδείξεις στενοχής του. Ουδεμίαν όμως έδειξε. Ο πρέσβης, βλέπων ότι ο Δανέζης πεπιθώς επί τους ενθαρρυντικούς λόγους του εκινδύνευε, κατήντησε να ζητήσει την απόλυσή του ως χάριν, αλλά και ούτω δεν εισηκούστη. Παρεκάλεσε τότε τον αρχιβεζίριν να διαβιβάσει αναφοράν του προς τον Σουλτάνον, προς αυτόν τον Σουλτάνον, αλλά και η παράκλησή του αυτή απερίφθη. Και ο πρέσβης επανήλθενε στην κατοικία του άπρακτος και βαρύμηνης. Την επαύριον επανέλαβε τα αυτά δια του διερμηνέως του Φοντώνη προς τον Ρεΐς Εφέντη, επελπίδη να δεχθεί ούτω στην προν των Σουλτάνων αναφορά του, αλλά εκόφευσε και ο Ρεΐς Εφέντης. Τότε ο Φοντώνης εστάθη εις ειν διήρχετο οδόν ο Σουλτάνος, επανερχόμενος από του Ζαμίου, όπου προσήφχετο, ύψωσε την αναφορά του ως ποταπός Ραγιάς και παρά την αξιοπρέπεια της αυλής του εφώναξε τουρκιστή. Αναφορά του εκτάκτου πρέσβεως και πληρεξουσίου υπουργού του μεγαλειωτάτου αυτοκράτορες Πασών των Ρωσιών προς τον μεγαλειότατον Σουλτάνον Μαχμούτιν. Δις επανέλαβε τους λόγους τούτους, μηδόλος κινήσα στην προσοχή του Σουλτάνου. Τη δε τρίτην φοράν απέρριψε ο Σουλτάνος βλοσιρόν βλέμμα, επρόσταξε να λάβωσει την αναφορά του και απεδοκίμασε εγγράφος την αυτήν ημέραν την αίτησή του, ώστε εις μάτιν εξόκυλεν η πρεσβεία εις την πράξη ταύτην. Λοιπόν, από εδώ τώρα θα πάμε κατευθείαν στην αναφορά που κάνει η ίδια η πύλη, που στέλνει δηλαδή η πύλη μήνυμα, γράμμα, γραπτό, στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο για να του παραπονεθεί για τον πρέσβη και γιατί ο πρέσβης ζητάει να πάρουν πίσω τους ραγιάδες που έχουν εχμαλωτήσει. Καλή ώρα σήμερα. Λοιπόν,
Όλος ο κόσμος γινώσκει ότι η πύλη εφάνει πάντοτε πιστή εις τας μετά των άλλων αυλών συνθήκας της και ιδίως εις τας μετά της αυλής της Ρωσίας και ότι τόσον περιπολού ποιείται τας εξωτερικά σχέσεις της, ώστε πολλάκις είναι ευνοϊκότερα παρόσον απαιτούνε συνθήκη. Η διαγωγή της προς τον πρέσβην της Ρωσικής αυλής είναι μία των πολλών αποδείξεων του ευνοϊκού της τούτου συστήματος, διότι όχι μόνον τον ετοίμησε πάντοτε καθώς ον όφιλεν, αλλά πολλάκις επέβλεψεν ηλαρό όματι και εις πολλά του πράξεις. Εις ας τον έριψεν η ορμή και εις και ότις του χαρακτήρους του παρά τα ειρηνικά καθήκοντα υπουργού φιλικής δυνάμεως. Το σκοπούμενο της τόσο φιλικής διαγωγής της πύλης προς τον πρέσβην ή το η ησυχία των υπηκόων αμφότερων των αυτοκρατοριών. Ουδέποτε έπαυσε η πύλη παιδεύουσα τους ατάκτους και ουδέποτε πάβει θεωρούσα ως ιεράν παρακαταθήκην τους υπ' αυτήν διαφόρους λαούς υπερασπίζουσα και ευεργετούσα αυτούς, επέκεινα του καθήκοντος και χαρίζουσα αυτής ως προς τα θρησκευτικά, ως την ελευθερία συγχωρεί ο ιερός νόμος. Αλλά ενώ ήλπιζεν η πύλη, όχι μόνο να μην μευθώσουν ξένε δυνάμεις, όσα έπραξαν εξ ανάγκης εις κατάπαυση της γενικής και απροσδοκή του επαναστάσεως των Ελλήνων, ειν εκίνησεν η κακοβουλία, αλλά και να επενέσωσει και μάλιστα όσα εξ αυτό συνεδέτησαν εν λαϊβάχη υπέρ της κοινής ειρήνης, υπόρισε μαθούσα ό,τι συμβαίνει του εναντίον. Και επειδή είναι φανερό ότι το αίτιον της διαστροφής είναι εαναφορέ του πρέσβεως Στρογονόφου, Στρογονόφ δηλαδή, προς την αυλήν του εις δικαιολογία της μεπτής διαγωγής του, η πύλη εθεώρησε πρέπον να γνωστοποιήσει κατευθείαν την αυτοκρατορική αυλή τα συμβάντα η στρανή απόδειξη του ζήλου της υπέρ της διατηρήσεως της ειρήνης των δύο δυνάμεων. Και προσέξτε τι λέει παρακάτω η πύλη στο γράμμα που γράφει στον αυτοκράτορα μέσω του πρέσβεως. Το αχάριστον έθνος των Ελλήνων συνέλαβε προκαιρού σχέδιων αποστασίας ανώτερων της δυνάμεώς του και επιματέων ελπίδων. Μετά τον θάνατον του πρώην ηγεμόνος της Βλαχίας Αλεξάνδρου Σούτσου, ο Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκος, υπήκοος Ρώσος, ετόλμησε πρώτος υπό άλλο πρόσχημα να υψώσει σημαία επαναστάσεως και με ταυτόν ο επίβουλος ιός του Υψηλάντου, στρατηγός της Ρωσίας, εξελθόν εκείθεν, επάτησε τη Μολδαβία και θανάτωσε ένα δίκος όλους τους εμπρωτευούσι της ηγεμονίας εκείνης μουσουλμάνους. Και ο άλλος προδότης, Μιχαήλ Σούτσος, ο τότε ηγεμόν της Μολδαβίας, εθανάτωσεν επίσης πολλούς μουσουλμάνους εν Γαλατσίου. Οι ρηθέντες κακούργοι ετόλμησαν να κηρύξωση παντού ότι οι Έλληνες, έτοιμοι να βάλωσιν εις πράξην το προπολού σχέδιο της αποστασίας των, σκοπόν είχαν να κινηθώσιν όλοι δια μίας καθόλουσας επαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι η αυλή της Ρωσίας ενέκρινε και επροστάτευε το σχέδιο. Εραδιουργίε αυτε έγιναν γνωστέ τη πύλη. Και άλλοθεν και παρά αυτού του πρέσβεως της Ρωσίας, ομολογήσαντος πολλάκις υπό πρόσχημα ειλικρινίας ότι η αυλή του απεδοκίμαζε τα τι αυτά, ότι εθεώρηκε τον Θεόδωρον και τον Υψηλάντιν πτέστας και δια τούτο εκάθυρε τον Υψηλάντιν. Ότι έπρεπε να κινηθεί αμέσως και με θυκανών δυνάμεων η πύλη εις τιμωρίαν των δύο τούτων αποστατών και των οπαδών των. Και ότι ετοίμη ήτο η Ρωσία να τη χορηγήσει πάσαν ηθικήν αντίληψη, αφού η πύλη δεν ήθελησε να δεχτεί την πραγματική. Αλλά ενώ ετοιμάστησαν δυνάμεις ικανές εις αφανισμών των αποστατών, ο Μητροπολίτης και οι άρχοντες της Βλαχίας, ποτέ μεν επρόβαλαν να κινηθώσουν αυτοί κατά του Θεοδόρου, μετά των εγχωρίων δυνάμεων, ποτέ δε συνιστών τας αιτήσεις του Θεοδόρου ως ωφελήμους. Ο δε εκεί πρόξενος της Ρωσίας εμπόδισε και αυτός μέχρι πολλού την εισβολή των στρατευμάτων υπό διαφόρους αιτίας και έδωσε καιρό να ενδυναμωθώσει αποστάτε. Εν ό δε τα στρατεύματα της πύλης εφιλοπολέμουν, ο πρέσβης της Ρωσίας εζήτη την άφεση του πτεύματος του Υψηλάντου και επρόλαβεν εις κατάπαυση των ταραχών να επιτραπεί η απέλαση των δύο αρχηγών της αποστασίας και των οπαδών των από των ηγεμονιών. Έλεγε δε ότι η απόρριψη της προτάσεως ταύτης και η εισβολή των στρατευμάτων ήσαν επιζήμια. Η πύλη φρονεί ότι προπάντων αναγκαίων είναι ο Μιχαήλ Σούτσος, πως φέρονται τώρα τι ζητάνε ως αντάλλαγμα οι Τούρκοι. Η πύλη φρονεί ότι προπάντων αναγκαίων είναι ο Μιχαήλ Σούτσος και όσοι κατά τα σαρχάς της Επαναστάσεως κατέφυγαν εν Κωνσταντινούπολεως εκ Κωνσταντινούπολεως εις Οδυσσόν να παραδοθώσει κατά τα συνθήκας, διότι η έξοδος των κακούργων εκ της Ρωσίας
και οι εκεί καταφυγοί των ετάραξαν και ταράττουν τα πνεύματα των μουσουλμάνων, ώστε και αν η πύλη δεν ευδυσπίστη ως προς την ειλικρίνεια της Ρωσίας, αδύνατον ήταν όσων υπάρχουν περιστάσεις αυτέ να καθησυχάσει το έθνος των μουσουλμάνων. Το έθνος των μουσουλμάνων. Δια τούτο η πύλη επιμένει ότι την παράδοση των φυγάδων και επειδή ο πρέσβης εκήρυξεν ότι η αυλή του πρόθυμος ήταν να δώσει πάσαν βοηθεία, η πύλη θεώρει εις συντελεστικοτέραν πάσης άλλης την παρά της ρωσικής αυλής πλήρωση των συνθήκων και κατά αυτάς παράδοση των φυγάδων. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε ότι οι μεγάλες δυνάμεις και γενικά όλα τα κράτη τα σοβαρά δεν αλλάζουν πορείες, δεν αλλάζουν πολιτική, δεν αλλάζουν τρόπο σκέψης, ούτε χαρακτήρα, ούτε κάνουν πίσω σε αυτά που τους απασχολούν στα ζητήματα περί της πατρίδος τους, όποιος και αν είναι πάνω στην εξουσία. Μόνο εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Λοιπόν, και αυτά σας τα διάβασα για να δείτε ότι τι ζητάνε, πώς σκέφτονται οι Ρώσοι ακόμη και σήμερα, πώς σκέφτονται και οι Τούρκοι ακόμα και σήμερα, και όλοι τα γνωρίζουν, εμείς τα γνωρίζουμε, γιατί τα γνωρίζουμε, γιατί μελετάνε. Το θέμα είναι ότι δεν μελετάνε αυτοί που πρέπει, δηλαδή οι πολιτικοί μας, συσσαγωγικά μας. Λοιπόν, καλό όμως είναι να μελετάτε εσείς για να μην αφήνετε τέτοιους πολιτικούς να μας κάνουν κουμάντο. Λοιπόν, διαβάζω παρακάτω για να δούμε λίγο τη στάση του Πατριαρχείου. Γνωστόν είναι ότι το γένος των Ελλήνων παραδέχεται προθήμως όσα παραγγέλει ο Πατριάρχης. Δια τούτο διετάχθη να αναθεματίσει όλους τους εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία αποστατήσαντας και να τους συμβουλεύσει να επανέλθωσιν εις την προτέραν υποταγήν. Ο Πατριάρχης απήντησεν ότι ενέργησε πάντα ταύτα και όμως οι ραγιάδες της Εμπελοποννήσου επαρχίας των Καλαβρίτων, με συγχωρείτε, πατρίδος του Ρηθέντος, Πατριάρχου, απεστάτησαν με το λίγον και έσφαξαν τους μουσουλμάνους, απεστάτησαν και όλα η άλλα επαρχία της Πελοποννήσου, απεστάτησαν και η νήσοι του Αιγαίου, εξέπλευσαν και τα θεόργιστα πλοία των και εφώνευσαν ημέν επί της θαλάσσης, η δε επί της ξηράς, μέγαν αριθμό μουσουλμάνων, πεσόντων ισχύραστων, καθώς ήταν προορισμένων και εμίαμεν και τους ιερούς τόπους. Δια τούτο η πύλη εκκινήθηκε αυτή εις εξολόθρευση των κακούργων και κατά ξηρά και κατά θάλασσαν. Λοιπόν, δεν θα σας διαβάσω άλλο γιατί είμαστε ήδη στα 17 λεπτά και θα σας κουράσω και δεν θέλω να σας κουράσω. Ήθελα απλώς να σας δείξω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς σκέφτονται, είπαμε, οι μεγάλες δυνάμεις, πώς ενεργούν όλοι όσοι αγαπούν τις πατρίδες τους. Λοιπόν, βάλτε μυαλό Έλληνες, τα μεγαλύτερα όπλα που έχουμε είναι αυτά. Ιστορία, ιστορία, ιστορία. Τίποτα άλλο. Ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα για να ξέρουμε τι λέμε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε.